Νέο κρούσμα κορονοϊού σε παιδικό σταθμό του Ηρακλείου, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές. Πρόκειται για ένα παιδάκι 2,5 ετών, το οποίο φιλοξενείται στο βρεφονηπιακό σταθμό στα Δειλινά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πρώτα είχε εντοπιστεί το πρόβλημα στους γονείς του παιδιού και στη συνέχεια η εξέταση που έγινε επιβεβαιώθηκε το ίδιο το πρόβλημα και στο συγκεκριμένο παιδί. Εμείς διαβεβαιώνουμε ότι τηρούμε πιστά τις οδηγίες και το πρωτόκολλο, το υγειονομικό πρωτόκολλο που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, άρα δεν πρέπει να έχουν ανησυχία ούτε φόβο. Για το περιστατικό, το οποίο έχει σκορπίσει ανησυχία σε γονείς και προσωπικό του βρεφονηπιακού σταθμού, ενημερώθηκε ο ΕΟΔΗ και δόθηκε εντολή για αναστολή λειτουργίας δύο τμήματων για τις επόμενες δύο εβδομάδες για προληπτικούς λόγους. Η διοίκηση του ΠΑΦΜΑ ενημερώθηκε χθες το μεσημέρι. Αμέσως έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, δηλαδή έγινε αναστολή λειτουργίας δύο τμήματων του το αναφερόμενου ΚΕΠΑ για 14 ημέρες. Το προσωπικό των τμήματων αυτών παραμένει σε κατοίκον περιορισμό, όπως και τα παιδάκια που φιλοξενούνται σε αυτό το τμήμα. Την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθούν rapid test τόσο στο προσωπικό όσο και στα παιδιά των δύο τμήματων του βρεφονηπιακού σταθμού. Ο παιδικός σταθμός των Δειλινών έχει μεγάλη δυναμικότητα, είναι 100 παιδάκια σύνολο, όμως τα δύο συγκεκριμένα τμήματα, τα παιδάκια είναι 25. Έχουν ενημερωθεί οι γονείς των παιδιών, όλων των παιδιών και αυτών που δεν θα προσέλθουν τη Δευτέρα λόγω της του περιορισμού που έχει επιβληθεί, αλλά και των υπόλοιπων παιδιών που δεν έχουν πρόβλημα και μπορούν κανονικά να φιλοξενηθούν στο ΚΕΠΑ των Δειλινών. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το δεύτερο κρούσμα κορονοϊού σε νήπιο, καθώς το πρώτο είχε εντοπιστεί πριν από λίγες μέρες στο ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου στην περιοχή της Φορτέτσας.